Καλημέρα, μήνα μας. Καλημέρα. Και δεν είναι μόνο ένας συναγερμός που έχει σημάνει στην Ελλάδα, είναι ένας συναγερμός που έχει σημάνει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί κατά βάση θέλουν να καταλήξουν όλοι στην Ευρώπη. Πράγματι. Να σας πω λοιπόν ότι ένα πληροφοριακό δίχτυ στην ουσία που θα συλλέγει στοιχεία, κινήσεις και επικοινωνίες έχουν απλώσει οι αρχές ασφαλείας πάνω από τα κέντρα φιλοξενίας και τα νησιά για να ελέγχει αλλοδαπούς που βρίσκονται ήδη σε αυτούς τους χώρους, αλλά και να μπορεί να ερευνά με κάθε λεπτομέρεια αλλοδαπούς που, όπως σωστά είπατε, έρχονται μέσω των μεταναστευτικών ροών. Αντιτρομοκρατικοί τώρα και θα έλεγα ότι στην ουσία εργάζονται σε δύο πυλώνες. Αρχικά θέλουν να εγκαταστήσουν μάτια και αυτιά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στα κέντρα ταυτοποίησης και φιλοξενίας που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Μιλάω και για την ενδοχώρα, μιλάω και για τα νησιά, για να έχουν στην ουσία μια σαφή εικόνα κίνησης των αλλοδαπών. Mm-hmm. Και μιλάω για το πιο απλό πράγμα, που είναι οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των αλλοδαπών για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Συρία μετά την επέμβαση, mm-hmm. μέχρι και τις επαφές τους και τις επικοινωνίες τους, που μπορεί να έχουν ακόμα και με άτομα που να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πόλεμες περιοχές. Τώρα, ο δεύτερος πυλώνας. Δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή. Όχι. Έμεινα, αλλά δεν είναι εύκολη η ιστορία. Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά τους που λέω πολλές φορές κι εγώ. Έτσι. Τώρα, ο δεύτερος πυλώνας είναι η λεπτομερής έρευνα όσων αλλοδαπών θα επιχειρήσουν το επόμενο διάστημα να φτάσουν στα νησιά μέσω των μεταναστευτικών ροών. Όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρώπης, πρέπει να σας πω, ότι εδώ και χρόνια έχουν καταρτήσει έναν κατάλογο με τα άτομα που βρίσκονται και πολεμούν στη Συρία. Και μιλάω για τα άτομα που πολεμούν στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους. Η λίστα αυτή βρίσκεται σε κάθε σημείο ελέγχου των συνόρων κάθε χώρας. Οι εντολές λοιπόν που έχουν δοθεί είναι κάθε φορά που ένας αλλοδαπός θα μπαίνει στα νησιά, φυσικά να περνάει από την έρευνα ταυτοποίησης και τον έλεγχο, αν υπάρχει περίπτωση να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα. Όμως επειδή το πιθανότερο είναι τα άτομα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, να θέλουν να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα ή ακόμα και να θέλουν να κρύψουν την πραγματική χώρα προέλευσης, έχουν δοθεί οδηγίες στους αστυνομικούς για το πώς πρέπει να χειρίζονται τα πρόσωπα αυτά στις συνεντεύξεις που θα περάσουν από τις επιτροπές μόλις θα φτάσουν στο ελληνικό έδαφος, γιατί υπάρχει τρόπος να διαπιστώσεις στις λεγόμενες συνεντεύξεις, το άτομο το οποίο έχει απέναντί σου, από ποια χώρα προέλευσης είναι και ακριβώς τι ακριβώς έκανε και ποια ήταν η ζωή του πριν. Είναι δύσκολο, βέβαια θα είναι ακόμη δυσκολότερο. Κάποιοι από αυτούς θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν ωστόσο, Μίνα, έτσι. Πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι και στα σύνορά μας. Κυρίως από θαλάσσιες. Ας ελπίσουμε να μην βρεθούν κυκλώματα και τους διακινητές που δρούν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την οποία νομίζω ότι και οι ελληνικές αρχές έχουν καταστήσει σαφές. Θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια και από το εξωτερικό. Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι άλλωστε το σχέδιο το οποίο έχει καταρτιστεί δίνει ρόλο και σε βοήθεια από το εξωτερικό. Ναι. Μέχρι τώρα η Ελλάδα είχε γλιτώσει από αυτό το κάδρο της φρίκης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μπούμε και δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία θα είναι εξαιρετικά σοβαρά και πάντως θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να έχουμε τέτοιου είδους αφήξεις στην Ελλάδα. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.